Σου ένα κείμενο, ο λόγος σε αυτούς να τους ακούσουμε, αφού πρώτα σας πω βεβαίως ότι η τηλεόραση Γράντα δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα ακουστούν. Το κείμενο αυτό γράφτηκε από ένα αγωνιζόμενο κοινωνικό κομμάτι που δεν θεωρεί ότι είναι αποτελεί αρχή και τέλος αυτού του κινήματος. Ζούμε το τέλος των κοινωνικών παροχών. Πλέον όποιος δεν πληρώνει, δεν έχει ρεύμα, νερό, τροφή, θέρμανση, υγεία ή εκπαίδευση. Σαν καλός κτηνοτρόφος, το καθεστώς ξέρει πότε πρέπει να ταΐσει τα ζώα του και πότε όχι. Η εποχή των παχιών αγελάδων τελείωσε. Κανείς δεν μας χάρισε τίποτα και δεν πρέπει να χαρίσουμε τίποτα σε κανέναν. Να μην πληρώσουμε τίποτα. Να πάρουμε πίσω όσα μας κλέβουν. Να κάνουμε επανασυνδέσεις ρεύματος και νερού και να σπάσουμε τα εκδοτήρια των εισιτηρίων στα νοσοκομεία. Δεν είμαστε ζώα να μας ταΐζουν όποτε θέλουν και άμα δεν θέλουν να μας αφήνουν να πεθάνουμε. Να καταλάβουμε τις εφορίες. Να οργανωθούμε αναγειτονιά, περιοχή ή πολυκατοικία και να περιφρουρήσουμε την ανυπακοή μας. Να δημιουργήσουμε κοινωνικά ιατρεία, λαϊκά συσίτια και αγροτικές κολεκτίβες. Να οργανώσουμε την επιβίωσή μας. Όπως κάθε παραμύθι, το παραμύθι της εθνικής ενότητας έχει καλούς και κακούς. Οι καλοί είναι οι Έλληνες, πλούσιοι και φτωχοί, αφεντικά και δούλοι μαζί. Και οι κακοί είναι οι ξένοι, οι λαθρέοι, οι άλλοι που μας παίρνουν τις δουλειές, γεμίζουν τα νοσοκομεία και τα σχολεία και κλέμουν για να φάνε. Το καθεστώς διαιρεί για να βασιλεύσει και οι προλετάριοι πρέπει να αλληλοσφάζονται για τρύπιες σημαίες και εθνικά ιδεώδη. Αν δεν καταλάβουμε ποιος πραγματικά μας κλέβει τη ζωή, αν δεν δούμε αυτόν τον πραγματικό εχθρό και δεν το χτυπήσουμε, είμαστε καταδικασμένοι να πολεμάμε μόνοι μας σε μια τεράστια αρένα για να χειροκροτάνε τα αφεντικά. Να προτάξουμε την αλληλεγγύη, ανεξάρτητα από φυλές, θρησκείες και χρώματα, και να επιτεθούμε στους πραγματικούς μας εχθρούς. Μπάτσι, πεζοί και μηχανοκίνητοι, άβρες, δακρυγόνα, απαγορεύσεις συναθρήσεων και πολιτικοί κρατούμενοι αποτελούν το νέο δόγμα διατήρησης της τάξης. Η ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση που έχει εξαπλωθεί παντού, οι κομματάρχες, δημοσιογράφοι, εργατοπατέρες και διανοούμενοι που έχουν επεστρατευτεί για τη σωτηρία της πατρίδας, φανερώνουν ότι για το καθεστώς ο εχθρός δεν είναι άλλος από την ίδια την αγωνιζόμενη κοινωνία. Να διεκδικήσουμε την ελευθερία μας. Να φτιάξουμε ομάδες αυτοάμενας απέναντι στα ένστολα και μη, γουρούνια και τους αφέντες τους. Να σπάσουμε τις τηλεοράσεις και να πάρουμε στα χέρια μας την πληροφόρηση. Να δημιουργήσουμε εστίες αντίστασης παντού. Να αγωνιστούμε και να πολεμήσουμε. Δεκαετίες ολόκληρες αμυντικών αγώνων, μιζέριας και κλάψας είναι αρκετές. Το σκηνικό ήταν και είναι πολύ καλά στημένο. Συνδικάτα με σκοπό την εκτόνωση της οργής και κομματίδια που ονειρεύονται την εξουσία έχουν αναλάβει να ορίσουν τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να αγωνιζόμαστε. Το αδιέξοδο των αμυντικών αγώνων είναι πλέον προφανές εξ αρχής. Έτσι κι αλλιώς το καθεστώς, ό,τι μας έδινε, μας το ξανά παίρνε πίσω σαν κατανάλωση. Μέσα από αυτό το βόθρο, τον τελευταίο καιρό έχουν ξεπηδήσει διάφορες κινήσεις με μοναδικό τους σκοπό να συμβάλλουν στην εκτόνωση και να οδηγήσουν τον κόσμο στις εκλογές. Οι αγωνιζόμενοι άνθρωποι και αυτοί που θέλουν να αγωνιστούν οφείλουν να τους αναγνωρίσουν και να τους απομονώσουν. Να οργανωθούμε σε χώρους δουλειάς, σε σχολεία και πανεπιστήμια. Να σπάσουμε τα δεσμά της εργατικής ιεραρχίας και γραφειοκρατίας. Να μπλοκάρουμε την οικονομία. Να οργανώσουμε γενική απεργία διαρκείας. Να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε το σάπιο παρελθόν και να αρχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον. Ελευθερία, ισότητα, αξιοπρέπεια. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι, άνεργοι. Αύριο όλοι στην απεργία και στην πορεία στις 10 στην πλατεία Ελευθερίας. Εξέγερση δεν είναι η κόρα συζήτησης. Στον δρόμο, στον δρόμο γέρνουνε συνειδήσεις. Η αντιλέ...